Έχουμε μαζί μας από το ΚΕΠΚΑ τον κύριο Τσιμπερλίδη. Κύριε Τσιμπερλίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Υποφάντη. Καλημέρα. Μου θυμίζετε τα παλιά, τότε που ήσασταν ο καλύτερος ρεπόρτερ στο Υπουργείο Εμπορίου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Περάσανε αυτά, αλλά συνεχίζουμε ακόμη το ρεπορτάζ. Ναι, κύριε Τσιμπερλίδη, σας παρακαλώ. Ακόμη νέος. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, κύριε Τσιμπερλίδη. Συνεχίζουμε. Και λέμε ότι αυτά τα 120 προϊόντα, αυτοί 120 κωδικοί, 123, θα πρέπει να αποτελέσουν και για τις υπόλοιπες εταιρείες ένα μπούσουλα για να ρίξουν και αυτές τις τιμές. Θα υπάρξει ανταγωνισμός τώρα, οπότε. Θα υπάρξει ανταγωνισμός. Θα έπρεπε. Εδώ είναι ο κύριος Τσιμπερλίδης. Ελάτε. Λοιπόν. Θα ξεκινήσω μη κρύβοντας τα λόγια μου, κύριε Υποφάντη. Με θυμάστε από παλιά, ήμουν ευθύς. Και αυτό σας θυμάμαι. Αυτή η κοροϊδία πρέπει να τελειώνει. Μας βγάλανε ένα πίνακα πέρα από τα 27 μέτρα, 123 προϊόντων. Ναι. Θα τους δείξω εγώ αν θέλετε. Ανατρέξτε και στην έρευνά σας. Από 15 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, πάνω από 3.000 κωδικοί έχουν κάθε μήνα εκπτώσεις έως 50%. Ναι. Για ποια προσφορά 123 προϊόντων μιλάμε? Η πολιτική ηγεσία έχει ευθύνη να χτυπήσει το καρτέλ, άτυπο ή όχι. Εδώ έχουμε καρτέλ στην ιστορία και η μόνη αντίδραση που έχει μείνει θα ήταν στους ίδιους καταναλωτές να μποϊκοτάρουμε τις εταιρείες και τα προϊόντα τους. Γιατί δεν το κάνατε? Δυστυχώς όμως... Ναι. Δεν μας δίνουν για ποια προϊόντα ρίξανε τα πρόστιμα στις πολυεθνικές, στις αγαπητές πολυεθνικές, να τους στείλουμε το δικό μας μήνυμα. Τι έχουν φοβηθούνε, γιατί η νομοθεσία δεν τα απαγορεύει. Μην μου πει κανένας ότι η νομοθεσία τα απαγορεύει. Πέστε μας, για αυτά τα 10 προϊόντα που έχουν μεγάλη ζήτηση, τους ρίξαμε πρόστιμα, να δούμε πέσανε οι τιμές ή συνεχίζουν να αυξάνουν, άρα το εκατομμύριο είναι... Είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Μάλλον έτσι είναι, μια σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά δεν είναι και κάτι αυτό το, που σου λέει τα 123 προϊόντα, ότι τουλάχιστον συμφωνούμε να τα μειώσουνε? Όχι, δεν είναι απολύτως τίποτα. Είναι μια κοροϊδία, όπως το 5% μόνιμη μείωση. Είναι απόλυτες κοροϊδίες. Ναι. Είναι κοροϊδίες γιατί πατήσανε πάνω στην αύξηση της ενέργειας, πρώτων υλών, και όλο το σύστημα καρτέλ, γιατί η Ελλάδα πλέον είναι ένα απέραντο καρτέλ, ένα δάσος από καρτέλ, σε όποιο τομέα θέλετε πιάστε. Τα κέρδη τους αυξάνονται, παρότι έχουμε τη μοναδική νομοθεσία στην Ευρώπη που περιορίζει τα ποσοστά κέρδους, έχει βάλει πλαφόν στα ποσοστά, και η Τράπεζα Ελλάδος αναφέρει τα κέρδη των εωρέων των εταιριών να αυξάνονται όταν η ζήτηση έχει μειωθεί. Η φτώχεια έχει. Κύριε Τσιμπερλίδη, μισό λεπτό. Αυτά είναι ανεξήγητα φαινόμενα. Γιατί δεν κάνουμε μποϊκοτάζ στους κακούς? Γιατί δεν ζητάτε εσείς οι καταναλωτικές οργανώσεις, μια-δυο που είστε σοβαρές καταναλωτικές οργανώσεις, να κάνουμε ένα μποϊκοτάζ στο συγκεκριμένο προϊόν της συγκεκριμένης εταιρείας ή να απευθύνουμε ένα ερώτημα στη συγκεκριμένη εταιρεία να μας εξηγήσει γιατί έχει αυξήσει τις τιμές, όπως γίνεται στο εξωτερικό? Ξέρετε, υπάρχουν καταναλωτικές οργανώσεις στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, που δημοσιοποιούν το ερώτημα. Πείτε μας στην τάδε, γιατί αυξήσατε το προϊόν. Με τη δημοσιοποίηση το προϊόν κατεβαίνει η τιμή, δεν ανεβαίνει. Για να σας ακούσουμε. Δείχνετε πόσο ενημερωμένος είστε. Λοιπόν, στα δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα. Ζητήσαμε από το Υπουργείο να μας δώσει τα στοιχεία προσωπικά και από το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου. Γιατί μας κρύβετε τα στοιχεία? Γιατί δεν μας τα δίνετε? Γιατί παλιότερα θυμάστε ότι συνεργαζόμασταν. Εγώ έχω τις καλύτερες συνεργασίες με τον κύριο Σιούφα. Τον κύριο Σκορδά. Τον κύριο Σκορδά, βέβαια. Άρα μας δίναν τα στοιχεία και μπορούσαμε να στραφούμε στις εταιρείες. Τώρα για το δεύτερο ερώτημα, γιατί δεν το ρωτάτε εσείς, ρωτήσαμε μια μεγάλη εταιρεία, θα την πω, 3Ε, Coca-Cola. Τους λέμε, αυτές είναι οι τιμές σου στη Γερμανία, στην Αγγλία, στο Βέλγιο, όπου βρήκαμε. Στην Ελλάδα τα πουλάτε ακριβότερα. Εμείς ξέρουμε λιανική τιμή. Η απάντηση, εσείς γνωρίζετε τη λιανική τιμή. Δεν ξέρετε πόσο τα πουλάω, πόσο συζητούν ενδιάμεση. Άρα, εγώ επειδή σαν Ένωση Καταναλωτών δεν έχω τη δυνατότητα να μάθω την αλήθεια, ο μόνος που μπορεί να μάθει την αλήθεια είναι η πολιτεία. Και αυτό δεν το χρησιμοποιεί. Μα έβαλε πρόστιμα, μισό λεπτό, τους έριξε πρόστιμα. Σε μια σειρά, σε όλες τις πολυεθνικές. Στις δύο πολυεθνικές. Και αλλά δεν μας λέει για ποια προϊόντα, γιατί δεν μας το λέει. Μάλιστα. Θέλετε να σας πω και για τα πρόστιμα κάτι ακόμα? Είμαι ίσως ο μοναδικός που το φωνάζει. Θα γίνει όπως θυμάστε κύριε
αγαπητέ Νίκο, ότι τα πρόστιμα που πέσαν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ τότε, τα 10 εκατομμύρια δραχμές, στο τέλος πληρώθηκαν μηδέν. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Όταν όχι, μην το λέτε τώρα. Σε ελεύθερη οικονομία. Δεν μπορεί να βάζεις πλαφόν σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, έστω αν το κάνεις. Γι' αυτό, σταδιακά, κύριε Τσεμπερλίδη, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος ο δικός σας. Αυτή τη στιγμή έχουμε καμία δεκαπενταριά καταναλωτικές οργανώσεις. Μία-δύο είναι οι σοβαρές. Οι υπόλοιπες πυροτεχνήματα στην οθόνη. Ούτε ενοποιημένο το σύστημα το καταναλωτικό είναι. Τέλος πάντων, υπάρχουν ζητήματα για αυτά. Να τα συζητήσουμε, κύριε Τσεμπερλίδη, από κοντά αυτά. Πρέπει να κλείσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι σημαντικό. Ελάτε για να κλείσουμε, γιατί έχουμε εκτεθεί. Φτιάχτηκε νόμος να μπορούμε να κάνουμε συλλογικές αγωγές για τα οικονομικά συμφέροντα. Ναι. Έχει 1,5 χρόνο, δεν έχουμε πιστοποιηθεί σαν ενώσεις καταναλωτών ακόμα. Δηλαδή, υπάρχει νόμος, αλλά αυτοί που μπορούν να κάνουν τις αγωγές δεν υπάρχουν. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ποιος ευθύνεται για την ακρίβεια στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.